Και εδώ. Και το μικρό κάνω εδώ. Alright. Να. Fresh. Alright. Sorry guys. So always βάζω ήλιο αντιλιακό, πώς λέγεται. Βάζω αυτό γιατί είναι organic, είναι mineral, είναι πιο γυνό. Serum κρέμα. So, το μόνο είναι όταν το πρώτο πήρα ήταν σαν νερό βγήκε, αλλά τι είναι αυτό. Αλλά στην αρχή να κάνω να μου αρέσει, αλλά τώρα το έχω συνηθίσει, μου αρέσει πολύ. Όταν το βάζω, το αφήνω να κάτσει στο πρόσωπο, δεν βάζω μακιάζ αμέσως, so, μετά από εδώ. Sorry guys, μετά από εδώ θα βάλω, θα κάνω μαλλί. So, αν όταν έρχομαι το καλοκαίρι, στην Ελλάδα για παράδειγμα, βάζω και είμαι έξω στον ήλιο, βάζω παραπάνω κάτω εδώ, γιατί εδώ είναι πολύ ευαίσθητο το δέρμα και πολύ thin, αδύνατο. Και just, το αφήνω να κάθεται και μετά. Το κάνω blend. So, θέλεις να είσαι μαλακιά με το πρόσωπό σου. Ρετίδες, right? So, βάζω και λίγο πάνω στο σώμα. Κάτω τη μύτη. Μαλακά. Και τώρα θα πάω γύρω, θα βάλω λίγο πάνω στα μάτια. Εγώ όταν βγαίνω έξω το καλοκαίρι ειδικά, αλλά πρέπει να βάλεις ήλιο αντιλιακό και το χειμώνα. Δεν είναι. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι. Okay, τώρα κάνουμε μαλλί, γιατί αυτό θέλω να κάτσει λίγο πριν κάνω φρύδια και μάτια. Okay. So, έχω κόψει τα μαλλιά μου μόνη μου προχθές, όπως ξέρετε. So, έχω διαφορετικά extensions. Έχω μακρύ μαλλί, έχω ξανθό μαλλί, έχω καφέ που είναι ξανθό. So, όταν έχω κοντό μαλλί, παίρνω αυτά. Και τα βάζω σε σακουλάκια. So, αυτά τα μαλλιά μου τα έχει δώσει ο Γιανέτος. Blonde Γιανέτο γράφω. Μου τα έχει δώσει, thanks Δημήτρη, όταν κάνω μακρύ μαλλί. But, έλα να ξεκινήσουμε. Παίρνω στη μέση. Sorry, το σταματάω κάθε φορά που το κάνει αυτό. Αυτό το connection. Alright, αυτό πρέπει να το αγοράσετε. Θα σας κάνω ένα Amazon list, να σας δείξω όλα τα προϊόν που χρησιμοποιώ. Αυτό δεν ταξιδεύω χωρίς αυτό. So, θα πάρω λίγο και θα κάνω tease. Λίγο tease. Τώρα αυτό το look που θα κάνω είναι ένα χαλαρό clean look. Δεν θα είναι μπούκλες και αυτά. Απλά θα είναι ένα σπάσιμο ότι ξύπνησα έτσι. Που κανένας δεν ξύπνησε έτσι. Okay, αυτά, sorry να σας εξηγήσω. Αυτά, όπως ξέρεις, έχουν κλιπάκια. Έχω κάνει πολλά extensions, αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Έχω κάνει με tape, έχω κάνει που με κόλλα, έχω κάνει που τα ράβουνε. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου, γιατί τα βγάζεις μετά. Επίσης, εγώ είμαι άνθρωπος που αλλάζω γνώμη, so τώρα θα κάνω αυτά. Και θέλω να έχω εγώ έλεγχο τι μέγεθος μαλλί έχω. Επίσης, όταν κοιμάμαι, δεν μ' αρέσει να έχω τα μαλλιά. Like, I don't know, just αυτό με βολεύει, μ' αρέσει πολύ. Αυτά είναι πιο μικρά κομμάτια. Σι έχει λίγο ξανθό μέσα που μ' αρέσει. So, τώρα θα πάμε εδώ. Τις. Όπως φαίνεται λίγο φεύγει μαλλί εδώ. So, έχω αυτό το L'Oreal spray που μου αρέσει. Από μπορώ να το κάνω spray. Αυτό είναι μαύρο, δεν θέλω μαύρο. Θέλω καφέ. Αλλά αν δεν έχεις, που δεν έχω μαύρο μόνο αυτή τη στιγμή, γιατί βάζω sometimes μαύρο εδώ, μπορείς να πάρεις ένα πινέλο με ένα καφέ χρώμα και να το γεμίσεις. And you know what, είναι κάτι πολύ μικρό σε λεπτομέρεια, αλλά σε όλο
τη φωτογραφία, like, κάνει διάφορα. Αλλά εγώ τώρα μένω σπίτι, δεν είναι, ο Γιώργος τα έχει δει όλα, so. Δεν είναι έκπληξη γι' αυτό, απλά σας το λέω. Alright, κοίτα και κάνω clip. Clip. Κοίτα εδώ τώρα, έχεις περισσότερο μαλλί. Just... Κορίτσια, I think είναι το καλύτερο αυτό. Και όταν ανοίγω τα μαλλιά μου, like, για το καλοκαίρι, έχω extensions που είναι πιο ανοιχτά. So, παίρνω λίγο, μετά θα κάνω ένα τσακ. Okay, και θα κάνουμε tease. Λίγο. Να το κρύψουμε. Τώρα τι κάνω, so αυτό όπως σας είπα είναι look για, you know, πάω ένα λεπτό στο μαγαζί, θα περάσω το γραφείο του Γιώργου. You know, just να φαίνομαι λίγο, like, you know, όπως είπα, ότι ξύπνησα έτσι, even though μου έκανε, you know, θέλεις ένα τέταρτο να έχεις αυτό το look. Alright. Κάνεις το μαλλί. Okay. Τώρα, έχω ζεστάνει το straightener. Μπορείς να κάνεις και με αυτό. Και κάνω με αυτό, like, στην Ελλάδα συνήθως παίρνω αυτό. But αυτή τη στιγμή επειδή, you know, βιάζουμε, όταν βιάζουμε κάνουμε το straightener. Παίρνω μαλλί και στρίβω. Και μετά θα το κάνουμε brush out, θα σας δείξω. Και αυτό θέλεις να το κρατάς ίσιο, όχι λίγο στο πλάι κάνω, αλλά όχι έτσι, ίσιο ή κάτω. So, δεν θέλω να φαίνεται τόσο μπούκλα. Γιατί πάμε για cool, ότι ξύπνησα έτσι look, clean look. So, just θα κάνω μερικά κομμάτια, ούτε όλα θα κάνω. Βλέπω τις καρδιές σας, thanks guys. Just, see, αυτό είναι το extension. Γιατί, you know, όταν δίνουμε και θα πάμε κάπου καλά, you know, ωραία με τον Γιώργο, θα ντυθώ, βάζω βλεφαρίδες, βάζω τα νύχια μου. Τώρα τα έβαψα, τώρα που είμαστε σπίτι, αλλά συνήθως ξέρω να βάλω νύχια. Και μπορώ να σας δείξω, κάνω άλλο βίντεο γι' αυτό, αλλά τώρα τα ξεκουράζω επειδή δεν βάζω μόνο μανό. Anyways, και, you know, βάζω τα extensions. Και, you know, γελάω με τον Γιώργο, γιατί μετά... Sorry, όλο διακόπτη. Ήθελα να πω ότι το βράδυ πάω σπίτι και τα βγάζω όλα και είμαι άλλος. Και just, anyways, ήταν really funny, but... Alright, so just κάνω κομμάτια παντού, just, you know, χαλαρά. Το πίσω δεν έχω κάνει πολύ, but it's okay. So, τώρα κάνω, όπως μου έχει πει ο Δημήτρης, κάνε από όλα τις μεριές. Κάνε από εδώ, μετά κάνω από εδώ. Το μπροστινό, εδώ. Okay. See? Αλλά θα το φτιάξω, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Είναι τέλεια. Έτσι. Ωραία, πάμε από την άλλη μεριά ένα λεπτό. Μην το βάζεις δυνατά. Αχ, τώρα έχει μικρή. See, mom life, α. Okay, just κάνω... So, τι κάνω. Κοιτάω στο καθρέφτη και λέω ποια κομμάτια just... Go. Α, έχω και παϊζά. So, you see, like, αυτά, just...
τα καθαρίζω. Like, oh, αυτό φαίνεται. So, αυτό κάνω μόνο. Οκ, ας σου το ανοίξω εγώ, οκ. Κάνω μερικά κομμάτια εδώ που είναι ακόμα ίσια. Κάνω εδώ λίγο πάνω να δώσω. Τις λίγο, το τώρα. Πάμε για cool, relaxed look. Ότι ξυπνήσαμε έτσι, κορίτσια. Alright. Δεν τελείωσαμε το μαλλί, αλλά τώρα είναι έτοιμο το πρόσωπο. So, τώρα τι κάνω, κάνω φρύδι. Το αφήνουμε αυτό για τώρα. Και έχω το L'Oreal Dark Brunette. Αυτά μου αρέσουν γιατί είναι φθηνά, παίρνω like 10, πετάω 3 στη τσάντα μου, 3 στο σπίτι μου, 3 στο αυτοκίνητό μου. Πάντα το φρύδι μου είναι έτοιμο γιατί τα έχω παντού. Και γεμίζω λίγο το φρύδι, λίγο κάνω μπροστά, λίγο. Όχι πολύ, γιατί θέλω με μαλακό. Έτσι μου έχει πει ο Δημήτρης. Και λίγο τραβάω, λίγο, μια σταλιά. So, εδώ δεν έχω όσες τρίχες, έχω εδώ. So, θα το κάνουμε. Το θέμα είναι να φαίνονται ίδια από τις δύο πλευρές. So, πάλι θα γεμίσω εδώ και πάω μικρές κινήσεις. Δεν θέλεις βαθιές να φαίνεται, θέλετε να φαίνεται φυσιολογικό. So, μικρές και μετά εδώ. Γεμίζω λίγο περισσότερο. Ανεσίγα. Λίγο περισσότερο. Τιμή, άδει. Οκ, when I'm done, οκ. Τιμή. Άδει, άδει. Go, go, tell me, Κρόπνη. Go, 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 go. Οκ, από εδώ. Οπα, να δείτε. Αυτή τη μεριά για μένα είναι πιο. Δεν έχει όσε τρίχε. Α, σα πω και αυτό. Μπορείτε να πάρετε κλωστή. Γιατί με τα φρύδια μου έχουμε μεγάλο θέμα. I mean, εγώ θυμάμαι μια κοπέλα, την αγαπώ. Αλλά μου τα έκανε τόσα δύνατα. So, κοίτα, κάνω λίγο έτσι και λέω, ω, κοίτα, έχει ακόμα χώρο να μεγαλώσει αυτό. So, θα το μεγαλώσω λίγο. Και θα το κατεβάσω. Να μην αγχώνεσαι, αυτό θα το καθαρίσουμε. Γι' αυτό κάνω φρύδια πρώτα και το μακραίνω κιόλας, ok? So, ενώ αυτό θα το καθαρίσουμε. Απλά να πάρουμε μέγεθος. Και είναι πιο ίδιο. Και καθαρίζουμε. Και μετά, από αυτή τη μεριά, τα βάζω λίγο πάνω. Εγώ θέλω, just να φαίνεται φυσιολογικό. Οκ. Έτσι κάνω τα φρύδια μου. Απλά μπορείς και εσύ να τα κάνεις, θέλει μόνο προπόνηση. Και καθαρίζω, like, χρειάζεται λίγο να καθαρίσω εδώ. Καθαρίζω εδώ. Και καθαρίζω το από κάτω. Μπορώ να σας δείξω και πώς βγάζω μουστάκι. Όχι που έχω, but θα σας δείξω. Και λίγο ένα λεπτό, γιατί αυτές τις τρίχες μου έχω τρελάνει. Οκ. Alright, so τελειώσαμε με αυτό. Αυτό δεν ζω χωρίς αυτό. Αυτό και τα. Αυτό. Αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου. Παίζει τόσο ρόλο. So, εγώ να μην έχω μάσκαρα και you know, είμαι γύρω από το σπίτι. Άρα να φαίνω. Κοίτα εδώ διαφορά. You know, ακόμα. You know, θέλω ο Γιώργος να. You know, like. Η καλομηρά. Εγώ το κάνω δύο φορές. Για χρόνια δεν ήξερα να το χρησιμοποιήσω αυτό, δεν ήξερα γιατί το έχουνε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Alright. Αυτά τα δύο για μένα είναι τα πιο βασικά και αυτό. Αυτό είναι Dew Skin. Θα το βάλω στο website, θα κάνω ένα λίστα με όλα αυτά τα προϊόντα, να δείτε. Είναι my favorite. Oh my goodness, κάνει να λάμπει το πρόσωπό σου, να έχει αυτό το just clean look. I don't know, I just, I love it. So, τώρα βάλω σε όλο το πρόσωπο. Συνήθως βάζω αυτό just γύρω στα μάτια, αναλόγως. Κάποιες φορές το βάζω σε όλο το πρόσωπο, κάποιες φορές όχι, πάω με τα moods μου. Και μετά θα βάλαμε Marc Jacobs
και Armani. Marc Jacob είναι στο χρώμα beige. Και Armani είναι στο χρώμα νούμερο 7. Ο γέννητος μου έχει πει αυτά. Γιατί το έλεγα ποιο χρώμα να κάνω και μου είπε κάνει και τα δύο μαζί. So, αυτό κάνω. Έχει κουμπάρε. Οκ. Just λίγο γιατί θέλουμε clean look. Μπορείς να χρησιμοποιείς πινέλο που έχω και μπορείς να κάνεις με το χέρι. So, θα το κάνουμε ωραίο και μαλακό. Οκ. Φαίνεται. Έχω ανοίξει τα φώτα. Βλέπετε, guys. Too much light. Okay. There we go. I'm sorry. Χάλασε το φως, η μπουμπού. I think that's better. Okay. Και λίγο εδώ. So, αυτό είναι το look που σας είπα. Just, είναι clean. You know, τις ημέρες, να μην φαίνεται ότι έχουμε πολύ make-up. Βάλε πινέλα. Okay. Επίσης, μετά παίρνω αυτά. Oh, να πάρω πιο καθαρό. Αυτά. Βάζω λίγο νερό.